Καλησπέρα σας. Τέλος 8ης αγωνιστικής, με τον Άρη να κερδίζει την Καλυθέα 2-0 λίγο νωρίτερα στο Κλεάνθη Βικελίδης. Μια νίκη που τον φέρνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά από 8 αγωνιστικές μαζί με τον ΠΑΟΚ, μετά το ισόπαλο 1-1 στο ντέρμπι με την ΟΠΑΠ Παπαρένα. Ο Άρης, ο οποίος μετουσίασε το καλό του παιχνίδι απέναντι στην αξιόμαχη και αντιαγωνιστική Καλυθέα, η οποία περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Αναγκάστηκε να παίξει και με 10 ποδοσφαιριστές από το 35 λόγω της αποβολής του Πασαλίδη. Το 2-0 κατά γενική ομολογία, και αν δούμε τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού, αδικεί κάπως τον Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί θα μπορούσε να είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα το παιχνίδι από τον γκολ του Μάνου Γκαρθία. Βρήκε ένα γκολ και ξεκλείδωσε την άμυνα της Καλυθέας από στατική φάση, το πρώτο με την εκτέλεση corner και την καρφωτή κεφαλιά του Γιακούμπ Μπράμπετς. Τελείωσε το μάτς το 88 με τον Μάνου Γκαρθία. Με τη σημερινή του νίκη ο Άρης, εκτός από το γεγονός ότι σκαρφάλωσε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ισοφάρισε και την καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών, γιατί πετυχαίνει για πρώτη φορά ένα 4-4 μετά τη νίκη με Ολυμπιακό στην έδρα του, τη νίκη στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, τη νίκη με τη Λαμία στο Κλεάνθη Βικελίδης. Έρχεται το σημερινό 2-0 απέναντι στην Καλυθέα για να ισοφαρίσει την καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών, που ήταν το 2020, και πάλι με προπονητή τον Άκη Μάτζιο. Εκεί το σερί είχε σταματήσει στο 4-4. Το ισοφαρίζει σήμερα ο Άρης και έχει την ευκαιρία να πάει να κάνει ένα ακόμη ρεκόρ. Δύσκολο βέβαια το επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Προφανώς στο σημερινό παιχνίδι, για να επιστρέψουμε σε αυτό, Άρης ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Αυτό αποτυπώνεται και από το τρομερό ποσοστό κατοχής. Κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι έφτασε και 80% το ποσοστό κατοχής που είχε ο Άρης. Το μάτσο ολοκληρώθηκε λίγο πάνω από το 75%. 21 τελικές για τους κυτρινόμαυρους. Βρήκανε τα δύο γκολ, αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό και γεμίζει με πολύ μεγάλη αισιοδοξία το κλαμπ και τον κόσμο του, είναι η σταθερότητα που βγάζει ο Άρης, η αποτελεσματικότητα που έχει, η σοβαρότητα που δείχνει μέχρι τώρα σε όλα του τα παιχνίδια, και αυτό είναι γεγονός ότι δίκαια κάνει τον κόσμο του Άρη να ονειρεύεται και να αισιοδοξεί για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα. Επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εκεί ο Άρης έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να επιβεβαιώσει την ανωδική πορεία στην οποία βρίσκεται, αυτή την ποιότητα που διαθέτει, την αποτελεσματικότητα, τη σοβαρότητα που είπα και νωρίτερα, και να μείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το οποίο κρατάμε από το σημερινό παιχνίδι είναι ότι κατάφερε να κερδίσει με 2-0 δίκαια και να μετουσιώσει φυσικά την υπεροχή που είχε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.